στοιχείων πολιτισμού στην Ιθάκη, κυρίες και κύριοι, στην ομηρική Ιθάκη. Ένα νησί το οποίο δεν πλέει πάνω στο Ιόνιο πέλαγος, αλλά ύπταται πάνω από το Ιόνιο πέλαγος. Και είμαστε εδώ για μια πολύ συγκεκριμένη καταγγελία. Ξεκινάμε λοιπόν να πάμε στη σχολή του Ομήρου, στον αρχαιολογικό χώρο, τον πιο διάσημο αρχαιολογικό χώρο της Ιθάκης, όπου είναι και το ανάκτορο του Οδυσσέα που κατοπινά ελέγεται σχολή του Ομήρου. Φυσικά από την πρωτεύουσα της Ιθάκης, από το Βαθύ ή από το λιμάνι της Ιθάκης, τον πίσω Αετό, δεν θα συναντήσεις πουθενά πινακίδα της αρχαιολογικής υπηρεσίας σαν και αυτή που να λέει πώς θα πάει ο τουρίστας, ο επισκέπτης, στο σημαντικότερο αρχαιολογικό χώρο της Ιθάκης. Θα πρέπει να βγει κανείς να φτάσει στο Βαθύ και από το Βαθύ να πάρει το δρόμο για το Σταυρό, για το βόρειο κομμάτι της Ιθάκης, όπου θα συναντήσει την πρώτη επιγραφή της αρχαιολογικής υπηρεσίας, του Υπουργείου Πολιτισμού, την καφέ πινακίδα, που λέει «Σχολή Ομήρου». Έτσι. Αλλιώς δεν πρόκειται να το βρει, δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση. Αυτή την πινακίδα λοιπόν πήραμε και εμείς για να πάμε εκεί. Να πάμε σε αυτό που λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, Σχολή Ομήρου. Πάμε! Αφού μπούμε μέσα στο Σταυρό, τη μεγαλύτερη πόλη του βόρειου κομματιού της Ιθάκης, θα συναντήσουμε και την άλλη πινακίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, που μας λέει προς τα πού να πάμε για την Σχολή του Ομήρου. Συνεχίζουμε λοιπόν και την ακολουθούμε. Αφού περάσουμε το μικρό αρχαιολογικό μουσείο του Σταυρού, ο Θεός να το κάνει μουσείο αυτό του Σταυρού, βέβαια και του Βαθέως το μουσείο είναι 2-3 χρόνια κλειστό και ένας κύριος ξέρει πότε θα ξανανοίξει εκείνο το μουσείο. Φτάνουμε στην τρίτη πινακίδα, λίγο πριν την έξοδο για την εξοή, που λέει από το Υπουργείο Πολιτισμού Σχολή Ομήρου. Τη βλέπετε, είναι η τρίτη πινακίδα που υπάρχει στο νησί. Πάμε παρακάτω. Στην έξοδο για την εξογή, 4 χιλιόμετρα πριν από την εξογή, συναντούμε άλλη μια πινακίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, η οποία αναφέρει Σχολή Ομήρου και χωρίς εισαγωγικά αυτή τη φορά. Το βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ η σήμαση επαυξάνεται. Εκτός από την Σχολή του Ομήρου εντός εισαγωγικών, η καφέ πινακίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας μας ενημερώνει ότι υπάρχουν και άλλοι αρχαιολογικοί χώροι στον πληθυντικό. Βλέπετε εκεί την μικρούλα πινακίδα, την κρυμμένη πίσω από τα φυλλώματα. Είμαστε λοιπόν ακριβώς στο κομβικό σημείο που εγκαταλείπουμε τους δρόμους για τους οικισμούς και πάμε επιτέλους να συναντήσουμε τη Σχολή του Ομήρου, δηλαδή το ανάκτορον του Οδυσσέως. Φτάσαμε λοιπόν. Σχολή Ομήρου. Στενός δρόμος, ίσα ίσα που χωράει ένα αυτοκίνητο, δεν πιστεύω να το διανοηθείτε να το κάνετε έστω και με μικρό ενιαθέσιο πούλμαν φυσικά μεγαζικού τουρισμού, ξεχάστε το με αυτό το δρόμο. Φτάσαμε λοιπόν εδώ πέρα να δούμε επιτέλους, όπως μας λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, τη Σχολή Ομήρου. Έχει γίνει μια καινούρια περίφραξη, ο χώρος είναι κλειστός, αλλά πάμε να μπούμε μέσα, πάμε να δούμε τι θα δούμε. Και φτάσαμε λοιπόν εδώ στην πολυπόθητη σχολή του Ομήρου, στο ανάκτορο του Οδυσσέως, όπως θέλετε πέστε το, έτσι όπως μας κατήφθηναν μέχρι στιγμής οι πινακίδες οι ίδιες του Υπουργείου, όπως βλέπετε. Και φτάνουμε εδώ στην καινούργια περίφραξη, στην καινούργια πεντακάθαρη πινακίδα, την καφέ της αρχαιολογικής, και τι διαβάζουμε? Ούτε αρχαιολογικό χώρο σχολείο Ομήρου διαβάζουμε, ούτε ανάκτορον του Οδυσσέα, όπως έχει κάνει επίσημη ανακοίνωση το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων από την ανασκαφή του Ζεύγους Παπαδοπούλου. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα απλώς και αορίστος αρχαιολογικός χώρος, σαν να είναι κάτι το οτιδήποτε, σαν να είναι ένα τυχαίο σημείο στο χάρτη της Ιθάκης. Μαζί μου έχω τον φίλο μου που χρόνια αγωνιζόμαστε για όλη αυτήν εδώ πέρα την προσπάθεια και την ανάδειξη, τον πρώην δήμαρχο της Ιθάκης και πρόεδρο των Φιλομήρων, τον Σπύρο τον Αρσένη, να καταγγείλουμε για άλλη μια φορά αυτό το ρεζιλίκι, Σπύρο μου. Είδες, ο κόσμος είναι δίπλα μας εδώ πέρα τώρα, οι ξένοι που έρχονται να επισκεφτούν και κοιτάνε τι είναι αυτό. Νομίζω ότι είδαμε το ζευγάρι εδώ των Ιταλών, μάλλον έτσι, οι οποίοι απογοητεύτηκαν όταν ήρθαν από το Βαθύ με το αυτοκίνητό τους 20 χιλιόμετρα μακριά για να δουν το χώρο. Να μπουν μέσα για να περπατήσουν. Στην πιο κρίσιμη τουριστική σεζόν του έτους, έτσι. Βεβαίως. Βεβαίως ο χώρος έπρεπε να προστατευτεί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και έχει καθαριστεί τελευταία. Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν πέρσι, από πλευράς εμφάνισης του χώρου. Αλλά το κλείσιμο αυτή τη στιγμή με λουκέτα, όπως βλέπετε εδώ, είναι απαράδεκτο. Γιατί δεν είναι μόνο αυτός ο χώρος κλειστός. Το αρχαιολογικό μουσείο στο Βαθύ είναι και αυτό κλειστό. Και ήταν κλειστό και πέρσι. Καταλαβαίνετε τι απογοήτευση φέρουν οι άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό για να δουν την πατρίδα του Οδυσσέα και δεν βρίσκουν τίποτα να δούνε. Σχετικό με τον Οδυσσέα ή τον Όμηρο, τον παππού του. Αυτή τη στιγμή εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση η αφαίρεση του χαρακτηρισμού της θέσης ως σχολής Ομήρου. Αυτό έχει καθιερωθεί τα τελευταία 200 χρόνια από τους Εγγλέους αρχαιολόγους που από την ανασκαφή που κάνανε τότε βρήκαν ότι εδώ ήταν κάτι πολύ σημαντικό τουλάχιστον για τον Όμηρο. Γι' αυτό το ονομάσανε σχολείο Ομήρου. Δηλαδή τι βρήκαν τότε? Βρήκαν κάτι ευρήματα, πινακίδες, δεν ξέρω τι ακριβώς, που από εκεί να βγάλανε το συμπέρασμα ότι εδώ υπήρχε μια σχολή που είχε εμπνευστεί ή μάλλον εμπνεόντανε οι μαθητές της από τις περιπέτειες του Οδυσσέα. Προφανώς λοιπόν το ανάκτορο μετά τη χρήση του ως ανάκτορο συνέχιζε να έχει την χρήση μιας σχολής που θα διέδιδε τα έπι του Ομήρου. Τώρα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο κύριος Παπαδόπουλος και η κυρία Κοντορλή, δουλέψαν εδώ 20 χρόνια. 20 χρόνια ολόκληρα. Με τους βοηθούς τους, με τα παιδιά που φέρνανε από το Πανεπιστήμιο φοιτητές της Αρχαιολογικής Σχολής και κατέληξαν ύστερα από 20 χρόνια δουλειάς, έρευνας, εντατικής, με την ενίσχυση του συλλόγου οικονομική. Εμείς μπορέσαμε και βοηθήσαμε αυτή η ανασκαφή γύρω στις 45 με 50.000 ευρώ. Και κάτι άλλο, ότι η ανασκαφή αυτή ο χώρος αυτός ήταν ιδιωτικός. Έπρεπε να απαλωτριωθεί. Βέβαια. Και με απόφαση του ΚΑΣ απαλωτριώθηκε, αλλά το ΚΑΣ και το Υπουργείο Πολιτισμού είπε στην αρχή δεν έχω να βοηθήσω καθόλου οικονομικά. Το Πανεπιστήμιο δεν είχε 200.000 ευρώ να ξοδέψει. Κάμαμε λοιπόν έναν έρανο, εμείς πουλήσαμε βιβλία πολλά εκδόσεων δικών μας και βγάλαμε 50.000 ευρώ και δώσαμε καταθέσαμε στο λογαριασμό του Πανεπιστημίου για την απαλωτρίωση. Πήγαμε στον Υπουργό Πολιτισμού τότε το 2006. Ποιος ήταν ο κύριος Υπουργός Πολιτισμού? Ήταν ο Καραμαλής. Το 6 ο Καραμαλής ήταν. Ο Καραμαλής και η υφυπουργός ήταν ο κύριος Τατούλης. Θυμάμαι με τον Τατούλη μιλήσαμε. Πήγα εγώ, η κυρία Κοντορλή, ο Χρήστος Τσοτσάκος και άλλοι. Και πείσαμε τον Υπουργό τότε και έδωσε 40.000 ευρώ. Πήγε 50-90. Τα άλλα 95.000 ευρώ τα βάλε το Πανεπιστήμιο. Αυτός ο χώρος για πολλά χρόνια, τώρα για 10 χρόνια, είναι δημόσιος. Μάλιστα. Ανήκει στο Πανεπιστήμιο, στο Υπουργείο Παιδείας, γραφειοκρατικά δεν ξέρω πάλι, αλλά είναι δημόσιος ο χώρος. Γιατί πληρώνανε νίκη κάθε χρόνο στους ιδιοκτήτες για να σκάβουν. Μου έκανε φοβερή εντύπωση, Γιώργο, ότι το Πανεπιστήμιο έκανε ανακοίνωση επίσημη εδώ, σε επίσημη ημερίδα που οργάνωσε η Εφορία Αρχαιοτήτων. Μαζί ήμασταν, κάτω στο βαθύ. Ναι. Μου έκανε λοιπόν εντύπωση, Γιώργο, ότι το Πανεπιστήμιο, ο κύριος Παπαδόπουλος και η κυρία Κοντολή, έκαναν ανακοίνωσή του στο βαθύ, νομίζω ήσουν και εσύ. Μαζί ήμασταν. Το πήρε και η τηλεόραση. Έτυχε να βρεθεί εδώ, έμαθε ότι θα γίνει ανακοίνωση και πήγανε να δουν το θέμα, το οποίο ήταν συνταρακτικό, ας πούμε. Και η ανακοίνωση έγινε σε επίσημη αρχαιολογική ημερίδα που οργάνωσε η Εφορία Αρχαιοτήτων. Θα σας πω ότι έπεσε μαύρο δάκρυ από τον έφορο αρχαιοτήτων εκείνης της εποχής, όταν άκουσε ότι βρέθηκε το ανάκτορο του Οδυσσέα και της Πινελόπη. Μαύρο δάκρυ, ναι, στεναχώρια. Στενοχώρια. Στεναχωρέθηκε ο άνθρωπος. Ναι, ήταν η πιο συνταρακτική είδηση εκείνη την εποχή, δηλαδή το 10. Ενώπιον 500 ανθρώπων, Έλληνες καθηγητές από ελληνικό πανεπιστήμιο, γιατί τα περισσότεροι ανασκαφές στην Ελλάδα ξέρεις ότι γίνονται από ξένα πανεπιστήμια. Και ανακοίνωσαν ένα γεγονός το οποίο επί 20 χρόνια ερευνούσαν. Με σημαντικά επιχειρήματα. Σημαντικά ευρήματα. Ναι, σημαντικά έτσι, ευρήματα. Τα οποία να πούμε ότι τα περισσότερα ακόμα είναι σε αποθήκες, ναι, ασυντήρητα, στις αποθήκες του Μουσείου Μαθαίου. Ναι, τώρα όμως αυτή τη στιγμή βάσει μιας προγραμματικής σύμβασης που έγινε από το Δήμο, ύστερα από πρόταση δική μας και που υιοθέτησε ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, βγάλανε 120.000 ευρώ και βάσει αυτής της προγραμματικής σύμβασης έρχονται κάποιοι αρχαιολόγοι. Τον κύριο Παπαδόπουλο τον έχει αντικαταστήσει ο κύριος Λόλος, επειδή πήρε σύνταξη κτλ. Και εργάζονται πάνω σε αυτά τα ευρήματα. Μάλιστα αυτές τις μέρες ήταν εδώ πριν μια εβδομάδα και μου είπε ότι ετέλειωσε το καθαρισμό των ευρημάτων, τα οποία μου είπε ότι είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να εκτεθούν άμεσα στο Μουσείο της Ιθάκης, αλλά δεν υπάρχουν βιτρίνες. Να κάνουμε έρανο, να βρούμε βιτρίνες. Το μουσείο είναι κλειστό. Είναι κλειστό, air condition δεν έχει και λοιπά και πάει λέγοντας. Εν πάση περιπτώσει, εγώ φοβάμαι κάτι άλλο, Γιώργο. Γιατί ήρθε και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, πριν ήξερε το θέμα από παλιά, δεν είναι καινούρια στα αρχαιολογικά θέματα. Και μίλησε στο Δημαρχείο. Μου έκανε όμως φοβερή εντύπωση, που ήταν διάφοροι εκπρόσωποι φορέων κτλ. Και μέχρι εκείνη τη στιγμή υπήρχε η τηλεόραση του Δήμου, δηλαδή το κανάλι του Δήμου που είναι ιντερνετικό, έπαιρνε όλη τη συνέντευξη. Μόλις ήταν η ώρα να μιλήσω, ειλικρινά στο λέω, βγαίνει η κυρία που είναι δίπλα της, η κυρία σύμβουλός της. Παναγιωταρέα. Και λέει, τώρα κλείστε την τηλεόραση, κλείστε την τηλεόραση. Και την έκλεισαν την τηλεόραση. Ειλικρινά βρέθηκα σε δύσκολη θέση. Ή να σκοθώ να φύγω, για να τους βρίσω, ή να πω αυτά που ήθελα να πω. Προτίμησα το δεύτερο. Και είπα ότι η κυρία Μεδόνη δεν είναι καινούρια, ξέρει τα θέματα και απορώ να λέει ότι στη σχολή Ομήρου δεν υπάρχει τίποτα. Ουσιαστικά πετάει στο καλάθι των αχρήστων μια έρευνα 20 ετίας, δύο καθηγητών αναγνωρισμένων. Και ενός πανεπιστημίου. Και ενός πανεπιστημίου. Ο κ. Παπαδόπουλος είναι καθηγητής προϊστορικής αρχαιολογίας. Είναι δηλαδή το αντικείμενό του. Εδώ... Και επιμένει ότι εδώ είναι το ανάκτορο. Μάλιστα. Τα ευρήματα που πιστοποιούν, βλέπεις, έρχονται και φεύγουν συνέχεια κόσμος, απογοητευμένος όπως λες και εσύ, και δεν μπορεί και τίποτα να κάνει εδώ πέρα, τίποτα άλλο. Είναι τα πάντα κλειστά. Βρισκόμαστε στο δρόμο που χωρίζει το ανάκτορο με άλλον αρχαιολογικό χώρο, άλλους αρχαιολογικούς χώρους που είναι από κάτω. Πολύ σωστά έλεγε η Πινακίδα, πληθυντικός, αρχαιολογικοί χώροι. Υπάρχει το Κυκλοτερές, υπάρχει το αρχαίο τείχος που βρέθηκε τώρα σκάβοντας. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Θα πάμε να το δούμε. Ναι. Κατά τη διάρκεια των εργασιών για να γίνει η περίφαξη του χώρου, βρέθηκε ένα αρχαίο τείχος που ο Παπαδόπουλος λέει ότι είναι προϊστορικό και αυτοί οι οποίοι έλεγχαν τότε η εφορία απαγόρευσαν στον Παπαδόπουλο να έρθει κατά τη διάρκεια των εργασιών. υπάρχει φαξ από την εφορία αρχαιοτήτων προς την Παπαδοπούλου, την κυρία Κοντολή. Σας απαγορεύω να παραστείτε κατά τη διάνοιξη της ανασκαφής που αυτή ξεκίνησε. Βέβαια δεν ήταν μέσα στα... Η περίφραξη δεν ήταν μέσα στην εργασία που έπρεπε να κάνει αυτή. Αλλά φανταστείτε... Όχι, να δούμε τους ανθρώπους που έρχονται και που φεύγουν απογοητευμένοι. Συνέχεια σταματάμε και ξαναρχίζουμε, γιατί συνέχεια έρχεται κόσμος εδώ, τουρίστες, να επισκεφθούν αυτόν τον χώρο. Πες μου κάτι, Σπύρο. Δηλαδή, δεν θα γινόταν εάν ήταν ανοιχτό αυτό. Είχε έναν φύλακα εδώ πέρα. Ένα ωράριο, ρε παιδί μου, από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 και από τις 5 μέχρι τις 8. Ας είχε έναν φύλακα εδώ και να βγάζει και ένα εισιτήριο 1 ευρώ το άτομο. Όχι, δεν είναι έτοιμα ακόμα για εισιτήριο, αλλά τουλάχιστον να έρχεται να δει ο κόσμος. Ναι. Τι υπάρχει. Ναι, όταν υπάρχει. Αν ήσουν στο εξωτερικό, αυτό το πληρώνεις χρυσάφι με 25 και 30 ευρώ εισιτήριο όμως, αλλά τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει το κυκλοτερές λοιπόν εκεί πέρα κάτω. Έτσι. Υπάρχει πάνω το ανάκτορο με τα 3 του άνδυρα. Όταν πήγε να βρεθεί να ανασκαφεί το 3ο, σταμάτησε η ανασκαφή. Είναι έτσι, για δεν είναι. Ναι. Κοίταξε, 2 άνδυρα φαίνονται. Ναι. Είναι το πρώτο άνδυρο που είναι ο χώρος, ο κύριος, που ίσως εκεί είναι. Το κύριο ανάκτορο που γινόταν η μισοφωνία κτλ. Και το δεύτερο άνδυρο είναι εκεί που ήταν η Πινελόπη. Τα δωμάτια αυτά για την ώρα έχουν βρεθεί. Ναι. Αυτά έχουν την βρεθεί. Ώρα που θα ξεκίναγε όμως και το τρίτο άνδυρο που θα πιστοποιούσε και θα επισφράγιζε την όλη ιστορία, η ανασκαφή σταμάτησε. Σταμάτησε η ανασκαφή την ημέρα που ανακοινώθηκε το ανάκτορο. Αυτό είναι τρομερό. Την ίδια μέρα. Εδόθη εντολή να μην ξαναγίνει τίποτα στον Άη Θανάση. Δηλαδή το 10, από το 10 μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία εργασία πάνω στον χώρο αυτό. Μάλιστα. Από τα ευρήματα είναι σημαντικά και σχετίζονται και με ανάκτορο, όπως η Ασάμινθος, η οποία βρέθηκε εδώ πέρα, η οποία είναι πολυτελέστερη από αυτήν της Πύλου, που την ξέρουμε όλοι, που την έχουμε δει όλοι. Την Πανιερίτσα. Ναι. Έτσι, είναι πολυτελέστερη, η οποία είναι σε 5-6 κουτιά κάτω εκεί στο αρχαιό. Και υπάρχουν και φωτογραφίες ακριβώς εκεί που βρέθηκε, ολόκληρο το κομμάτι. Κάνε πιο εδώ, έρχονται και άλλοι άνθρωποι τώρα, να μην μας πατήσουν και αυτοί απογοητευμένοι. Γεια σας, κλειστό είναι. Κλειστό είναι, γεια σας, ναι, τι να κάνουμε. Ήρθατε από την Ιταλία να δείτε τον Οδυσσέα, αλλά δεν σας το επιτρέπουν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να μείνω σε 2 χαρακτηριστικά. Φαινόμενα θα έλεγα. Όπως είπα, τα ευρήματα αυτή τη στιγμή τελειώνουν. Έγινε το καθαρισμός τους. Είναι έτοιμα να μπουν σε στο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ. Αυτό είναι σημαντική εξέλιξη. Πρέπει να βρεθούν οι βιτρίνες. Το δεύτερο φαινόμενο. Κλειστό το μουσείο και πέρσι και φέτος. Ίσως και του χρόνου. Ειλικρινά δεν ξέρω. Το μουσείο του Βορείου Ιθάκης, γίναν κάποιες εργασίες εξωτερικές και ύστερα από έντονη, φοβόμαστε ότι και αυτό θα είναι κλειστό. Ύστερα από έντονες φωτογραφικές διαμαρτυρίες του Μάστου Δευτεραίου, του αρχιτέκτονα, ότι τι κατάσταση είναι αυτή, σε αλλιού αρχίζει ο τουρισμός, αναγκαστήκανε, κάμανε γρήγορα και τελειώσανε. Με πίεση έτσι. Καλά, αυτό δεν το λες μουσείο. Έτσι, αυτό το λες έκθεση. Μια εκθεσούλα, ας πούμε, έτσι να είχαμε να λέγαμε. Το σπήλαιο των νυμφών. Το σπήλαιο των νυμφών έχει καταστραφεί. Πρώτα απ' όλα από τον αρχαιολόγο, τον Σημεώνο, ο οποίος έβαλε μέσα κομπρεσέρ. Μετά την πρώτη ανασκαφή καθάρισμα που είχαμε στο απάνω κομμάτι του σπηλαίου και βρήκε κάποια πράγματα τα οποία είναι στο μουσείο, έβαλε μετά κομπρεσέρ για να φτάσει πού. Άνοιξε ένα χώρο όπου εάν γύρω στα 30-40 μέτρα βάθος. Δηλαδή αν κάποιος εγκλίστραρε δεν θα σκοτωνόταν, θα χανόταν γεωλογικά. Και ήρθε μετά η δεύτερη εγκληματική πράξη. Ποιος την έδωσε αυτή την άδεια, κανένας δεν ξέρει. Ο ένας δείχνει την ευθύνη στον άλλον, το Υπουργείο έχει την ευθύνη στο Δήμο, ο Δήμος την ευθύνη στο Υπουργείο. Μπήκε ένας φορτωτής, ανέβηκε πάνω, έσπασε το χώρο, το μονοπάτι, το πλακόστρωτο που είχαμε φτιάξει, ανέβηκε πάνω στην οπή των Θεών, στην πόρτα των Θεών που λέει ο Όμηρος, έπαιρνε τα χώματα της ανασκαφής και τα ρίχνε μέσα από την τρύπα κάτω χωρίς να ξέρει που πάνε. Επήρε και τα χώματα απ' έξω, οπότε σήμερα έχει καταστραφεί και ο χώρος ο εξωτερικός και ο εσωτερικός. Και η ανασκαφή έχει διαταραχθεί. Έχει όμως, υπάρχει λύση, ο Σύλλογος την έχει προτείνει, δεν θέλει κανένας να την ακούσει. Μάλιστα. Οι Αλαλκομενές που είναι η πόλη που ίδρυσε ο Οδυσσέας, που του θύμιζε τις Αλαλκομενές της Βιωτίας, που ήταν η πόλη του, που όταν έρχεσαι από τον Πιτσέρτο βρίσκεις 5-6 πινακίδες για Αλαλκομενές. Υπάρχει δρόμος, υπάρχει μονοπάτι. Υπάρχει ένα μονοπάτι, ναι, το οποίο ανεβαίνει στην κορφή. Ναι. Σηματοδοτημένο. Ναι, σηματοδοτημένο. Ωραία. Με χρώματα. Με χρώματα, χρωματάκια, ναι. Χρωματάκια, ναι. Δεν έχει γίνει όπως έγινε σε 5 άλλες περιοχές που ότι έχουν γίνει πλακόσωτοι δρόμοι. Είναι ένα πρόγραμμα που είχε εντάξει ο ΕΟΤ παλιότερα, το είχαμε στο επαρχείο προχωρήσει και έχουν γίνει όλοι οι διαδρομές αυτές σε 5 αρχαιολογικού ενδιαφέροντος διαδρομές. Εκείνο που θέλω να τονίσω, Γιώργο, είναι 2 πράγματα. Γιατί σταμάτησε η έρευνα εκεί στο τείχος, το οποίο είναι πιθανόν ένα εγκάρσιο τείχος, το οποίο γυρίζει, πέραν ότι έτσι φαίνεται σαν εγκάρσιο, αλλά πιθανότατα να είναι και το τείχος που κατά τον Όμηρο περικλείει το οδυσσιακό χώρο, το χώρο του οδυσσιακού αναχτώρου. Ένα αυτό. Δεύτερο, αυτή η αλλαγή της ονομασίας εδώ της περιοχής. Γιατί μπήκε πινακίδα έτσι αόριστη. Αρχαιολογικός χώρος. Επειδή λοιπόν το θέμα μου έκανε φοβερή εντύπωση, αυτές τις μέρες που πηγαίναμε με άλλα μέλη του συλλόγου στα χωριά να ενημερώσουμε τον κόσμο για το συμπόσιο, στις Φρίκες συνάντησα μια ομάδα Ιθακησίων που καθόταν και πίνανε τα ούζα τους και ήρθε το θέμα σε αυτό. Οπότε ένας σηκώθηκε και μου λέει, Σπύρο, μου λέει, να σου πω κάτι. Λέω, πες μου τι θέλεις. Ενώπιον όλων. Υπάρχουν μάρτυρες δηλαδή. Ναι. Μπορεί να μην θέλει να πω το όνομά του, γιατί τον ρώτησα. Ας μην το πούμε, ναι. Ναι, όχι, το ξέρω, αλλά ναι, εφόσον μου είπε να μην πω το όνομά του, δεν θα το πω. Μου λέει, ξέρεις ότι εδόθη εντολή από την Υπουργό σε κάποιο εδώ άνθρωπο να εξαφανίσουν όλες τις πινακίδες που γράφει Σχολείο Ομήρου. Του λέω, είσαι καλά? Μου λέει, τι, μου το είπε ο ίδιος. Και του είπα, έρχεσαι τώρα να το καταγγείλουμε κάπου? Α, μην με μπερδεύεις εμένα με τέτοια πράγματα. Επαγγελματίας ο άνθρωπος, φοβάται ίσως και τα λοιπά. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει από χαρακτηρισμού, εγκατάλειψης της Ιθάκης πάνω στο θέμα το οδυσσιακό. Μήπως υπάρχει από κάπου ένα σχέδιο, από κάποιο κέντρο αποφάσεων να αποχαρακτηριστεί η Ιθάκη ως ομηρικός τόπος. Γιατί δηλαδή η Σχολή Ομήρου τους πείραζε? Κάτι που οι Εγγλέζοι αρχαιολόγοι που έχουν δουλέψει και που είναι τα μέγιστα στην Ιθάκη. Ένα τοπονύμιο γνωστό στην Ιθάκη, αναφέρεται σε χάρτες εδώ και 200-300 χρόνια, αναφέρεται από περιηγητές κλπ. Είναι ένα κλασικό τοπονύμιο. Η Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή, την οποία ετιμήσαμε όταν ήμουν στο επαρχείο με το βραβείο Οδυσσέος, έχει προσφέρει τα μέγιστα. Ήρθε ο πρόεδρος της, ο προϊστάμενος των Αθηνών και πήρε το βραβείο και μίλησε με τα καλύτερα λόγια. Έχω μαγνητοφωνήσει την ομιλία του. Έχει προσφέρει η αρχαιολογική σχολή σοβαρότατα πράγματα πάνω στην αρχαιολογική έρευνα της Ιθάκης. Αυτοί βγάλανε το όνομα Σχολείο Ομήρου. Πώς το κατεδαφείς αυτά τα πράγματα? Χωρίς δεύτερο επιχείρημα, επειδή πέρασε η ιδέα το μυαλό εντός υπεύθυνου υπουργού, ξέρω εγώ τι είναι. Ναι, να σου πω βέβαια ότι είναι γενικότερα το πρόβλημά του ο Όμηρος. Έτσι, παντού όπου υπάρχει ομηρικό τοπονύμιο, ομηρική ανασκαφή, τοπονύμια και πράγματα που συνδέονται με τον Όμηρο, την ομηρική τοπιογραφία ή τους ομηρικούς ήρωες, υπάρχει μια πολεμική, θα έλεγα πολύ ευγενικά, των αρχαιολόγων και του Υπουργείου κατά όλων αυτών. Και το συναντάμε και εδώ, το συναντάμε και αλλού, το συναντάμε ας πούμε στοιχείο. Είναι μια δασκαλόπετρα. Πιανού δάσκαλου ρε παιδιά δεν λένε. Η πόλη λέγεται Ομηρούπολη, αλλά ο Όμηρος δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι παντού υπάρχει αυτή η τακτική παύλα πολεμική που τείνει να γίνει μανιέρα. Είναι όλοι κατά του ομήρου. Πώς θα το κάνουμε? Δηλαδή είναι αυτός που τους έχει δώσει δουλειά και έχουν δουλειά και υπάρχουν και ανακοινώνουν και κάνουν συνέδρια, τρώνε ψωμί από τον όμηρο και τον πολεμάνε. Τι να κάνουμε τώρα? Το θέμα μας όμως είναι εδώ πέρα. Εδώ πέρα λοιπόν ο μεγάλος μου καημός είναι να το δω όλο αυτό, να υπάρχει αναπαράσταση, να υπάρχουν εκδηλώσεις, να υπάρχει ομηρικό πάρκο, να υπάρχει οδυσσιακό πάρκο, να γίνει αυτός ο χώρος αξιοποιήσιμος, είναι δημόσιος όπως είπες, και το πάνω μέρος και το κάτω μέρος, να μπορεί να γίνει είναι ένας δρόμος μεγάλος. Όλος ο χώρος είναι 26 στρέμματα. Ο απαλωτριωμένος χώρος είναι 26 στρέμματα. Υπάρχει το τεράστιο αλόνι επάνω, να μην το πούμε, υπάρχει η πηγή κάτω, η Μεγάνιδρος στον Κάλαμο. Εδώ είναι η τεράστια πηγή, η οποία ο Κνάους, ο οποίος είναι ένας ειδικός αρχαιολόγος σε υδραυλικά έργα αρχαιότητος, που λέει ότι εδώ αυτή η πηγή είναι όμοια με τις Τήνηθας και των Μυκηνών. Άρα την τοποθέτησε στα μυκηναϊκά χρόνια, ναι, λοιπόν. Ναι. Είναι η λεγόμενη τικτή κρίνη που αναφέρεται από τον Όμηρο. Σήμερα λαϊκά τη λέμε η κρίνη της Πινελόπης, γιατί εκεί θα πήγαινε να πληθεί ποιος και έναν άκτορο οπωσδήποτε θέλει νερό, έτσι, αλλιώς δεν στοιχειοδοτείται. Έχω την εντύπωση ότι εδώ, εγώ προσωπικά το λέω αυτό, ότι αυτό εδώ δεν μπορεί να είναι η τικτή κρίνη. Γιατί είναι μέσα στον περίβολο του ανεκτόρου. Η τικτή κρίνη ήταν κατά την περιγραφή του Ομήρου λίγο πριν φτάσουμε στο ανάκτορο. Και είναι εκεί που πήγαμε μαζί, ναι, εκεί που πήγαμε μαζί και βρήκαμε αυτό το συνταρακτικό πράγμα. Το έβριμα. Βρήκαμε ένα έβριμα, μια εντυχισμένη επιγραφή, στα νεότερα χρόνια εντυχισμένη πάνω σε ένα εκκλησάκι εδώ επάνω, που είδαμε ότι είναι επιγραφή και αρχίζαμε να την καθαρίζουμε, θυμάσαι, και με πολύ μεγάλη συγκίνηση διαβάσαμε «Σέπτουμε μουσικέ χαίρε». Ήταν... Ναι, να πω το εξής, ότι ο Όμηρος περιγράφει ότι η τικτή κρίνη που φτιάχτηκε από τον Ήθακο και τους άλλους για να δίνει νερό στην περιοχή, περιγράφεται στον Όμηρο ότι το νερό έπεφτε από πάνω, από 10 μέτρα ύψος και 30 μέτρα πλάτος από ένα βράχο, συγκεντρωνόταν κάτω, από εκεί υδρευόταν η περιοχή. Αλλά από πάνω έγραφε ότι είναι το σκιερό άλσος του Απόλλωνα. Εκεί είναι γεμάτο πηγάδια η περιοχή. Εδώ δίπλα. Ναι, έχουμε πάει. Έχουμε δει το βράχο εκεί πέρα που είναι πλατής. Έχουν βάλει μια επιγραφή παλιά βέβαια για την μελάνιδρο πηγή. Έχουν βάλει μια επιγραφή. Να σου δώσω μετά φωτογραφίες και να δείξεις και το βράχο. Την έχω, τα έχω. Ωραία, αφού τα έχεις. Ναι. Και είδαμε λοιπόν αυτή την επιγραφή που αναφέρεται σε έναν μουσικό. Προφανώς ο μουσικός είναι ο Απόλλωνας. Έτσι, μπορεί να ήταν και ένα άντρο εκεί των μουσικών που θα θεράπευαν εδώ τις τέχνες στο ανάκτορο. Είναι το άλσος λοιπόν του Απόλλωνος εκεί πέρα. Η τικτή κρίνη είναι αυτή που σήμερα λέγεται Μεγάνιδος με επιγραφή. Ενώ η πραγματική πρέπει να είναι στον Κάλαμο. Στον Κάλαμο που βρέχει, έχει πάρα πολλά νερά. Και από εδώ πέρα, πες μου, το σημείο αυτό βλέπει τρεις θάλασσες. Το σημείο αυτό βλέπει τις Αφάλες, το λιμάνι του Ρήθρου που είναι η πόλη, και δεν λέει ότι βλέπει όμως. Λέει ότι περιστοιχίζεται από τις θάλασσες. Ναι, περιστοιχίζεται λοιπόν. Ναι, είναι από το λιμάνι της πόλης, ναι, που πιθανόν να είναι, όχι πιθανόν, το λιμάνι εκείνο από όπου έφυγε ο Τηλέμαχος με ζέφυρο ακραή, δηλαδή δυνατό πουνέντε που λέμε εμείς, το λιμάνι του Ρήθρου, Φρίκες κάτω, οι Φρίκες, και το λιμάνι των Αφαλών. Και οι Αφάλες από εδώ. Τοπονύμια αρχαία τα κρατάνε ακόμα, Πλατριθιάς, Πλατή Ρήθρο. Είναι πραγματικά από την εξοχή, κατεβαίνει ένα ριάκι που θα λέμε, ένα χήμαρος, όπου κατεβαίνει εκεί στις Φρίκες. Αυτό, κάποιες εποχές που δεν υπήρχαν διάφορα έργα να το σταματάνε, πλημμύριζε. Όχι πλημμύριζε μόνο, κατέστρεφε το χωριό. Μάλιστα, Σπύρο μου, αυτά έχουμε να πούμε. Να δούμε όμως και να πάμε να δούμε και τα τείχη που βρέθηκαν. Το τείχος που βρέθηκε. Ναι. Για άλλη μια φορά καταγγέλουμε όλη αυτή την αδιαφορία και όλον αυτόν τον αποκλεισμό των Ελλήνων επισκεπτών, αλλά και των ξένων τουριστών που έρχονται. Είδατε πώς μας σταματήσαν εδώ για να δούνε το ανάκτορο του Οδυσσέα και τη σχολή του Ομήρου. Τους αποκλείουμε έτσι όλους αυτούς από το να το δουν, να έχουν επαφή με την ιστορία και με τους προγόνους τους οι Έλληνες και οι Ιθακίσκοι. Δεν μπορεί να μπει κανείς εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, πια δεν υπάρχει ένας φύλακας, ούτε καν κάποιες στοιχειώδεις ώρες, ένα μικρό ωράριο έστω να τους αφήνει να δουν πέντε πράγματα, να τους λέει και πέντε πράγματα, γιατί δεν υπάρχει και καμία πινακίδα που να τους εξηγεί τι είναι αυτό το περιφραγμένο που βλέπουν εδώ. Προβλέπετε μέσα στην προγραμματική σύμβαση όλα αυτά που λες, να μπουν πινακίδες, να γίνει ο χώρος που θα περπατάει ο τουρίστας κτλ. Τώρα η προγραμματική σύμβαση έχει ξεκινήσει εδώ και 5 χρόνια. Και αυτά δεν έχουν γίνει. Μάλιστα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, για να καταγγείλουμε αυτήν την βραδιπορία ενός ολόκληρου Υπουργείου, ενός ολόκληρου μηχανισμού. Κάποιος δεν θέλει να αναδειχθεί ο Όμηρος και η αλήθεια του Ομήρου. Κάποιος δεν θέλει να κάνει τη μυθολογία ιστορία. Τον πονάει αυτή η ιστορία, καταλαβαίνετε. Θέλουν να τα αφήσουν ως παραμυθάκια για τα παιδιά, να τα διδάσκουμε στα παιδιά σαν παλιά παραμύθια. Κάπως έτσι. Όχι, δεν είναι και έτσι. Ναι. Να πω όμως κάτι εδώ, ότι η δική μας αγανάκτηση σήμερα και η δική μας διαμαρτυρία καλύτερα δεν είναι μόνο δική μας, εκφράστηκε και με απόφαση του Δήμου, του Δημοτικού Συμβουλίου, που διαμαρτυρήθη εγγράφος προχθές και ζητάει άμεσα και ο χώρος να ανοίξει και το μουσείο να ανοίξει και διαμαρτυρείται για την εγκατάλειψη της Ιθάκης από την αρχαιολογική άποψη. Μάλιστα. Και εδώ βρισκόμαστε στο σημείο που από εδώ έχουμε το καινούριο τείχος που βρέθηκε, το οποίο κατά τον αρχαιολόγο τον Παπαδόπουλο είναι προϊστορικό, και από την άλλη μεριά του δρόμου έχουμε το Κυκλοτερές που ήταν η Θόλος, έτσι. Ναι. Πες μου κάτι, εδώ πέρα όμως όταν είχε βρεθεί υπήρχε και δρόμος που κατέβαινε κάτω, Βέβαια, βέβαια. Υπήρχαν σκαλάκια. Θα σου πω τώρα, γιατί έρχεται και αμάξι, πάτε πίσω οι άνθρωποι. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Πάτε πίσω οι άνθρωποι. Λοιπόν, το Κυκλοτερές όταν πρωτοβρέθηκε υπήρχαν σκαλάκια που κατέβαιναν κάτω. Ναι. Έχω μάλιστα και φωτογραφία αυτής της εποχής, δηλαδή του πρώτου χρόνου. Τώρα βέβαια με τις διάφορες έρευνες που έγιναν μέσα, εκεί μέσα βρέθηκαν και οι πινακίδες. Η μία πινακίδα που λέει, που έχει αυτό που δημοσιεύθηκε και στο αρχαιολογικό περιοδικό Κόσμος, που έχει το πλοίο με τον άντρα με γραμμική β, που αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει πολλά πράγματα, μόνο τα ανάκτορα είχαν τότε γραφεί, άρα σημαίνει ανακτορικό χώρο. Άρα βρέθηκε σε ένα ανακτορικό χώρο. Δεν δίνουν απαντήσεις αυτά. Καταρχάς το λες, σου λέει εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Να πούμε ότι δημοσιεύτηκε στο γερμανικό περιοδικό το ειδικό για τις επιγραφές Κάδμος. Έτσι, για αρκετά χρόνια, και συμμετείχε στην έρευνα και ο ένας Άγγλος επιγραφολόγος, αρχαιολόγος, ο οποίος λεγόταν Owen. Και στο δημοσίευμα που κάνανε, βάνει και την υπογραφή του. Μάλιστα. Το Κυκλοτερές λοιπόν από εδώ πέρα. Και εδώ βλέπουμε το τείχος που εγκαταλείφθηκε. Ενώ έπρεπε να ανασκαφεί και να δει αμέσως, να δούνε προς τα που κατευθύνεται, διότι δεν αποκλείεται να περικλείει. Το βλέπεις ότι έρχεται έξω από το Κυκλοτερές, που μπορεί το Κυκλοτερές, δεν είμαι εγώ αρχαιολόγος, μπορεί να είναι μια θόλος ή ένα τάφος. Ένας τάφος. Πιανού τάφος όμως, πολύ σημαντικό. Γιατί υπάρχει η σκάλα που κατεβαίνει κάτω. Συνήθως οι σκάλες σε τάφους. Για να πάνε για χωές ή για να κάνουν τα νομισμένα. Αλλά θέλω να σου πω κάτι, εδώ που είμαστε... Εμείς τώρα και μιλάμε, εσένα σου επιτρέπεται με αλφαγιώτα να μιλάς? Όχι, όχι. Εμείς ανακοινώσαμε πριν χρόνια βέβαια. Στο απαγορεύεται. Στην πλατεία της Ιθάκης να έρθει ο κόσμος να του δείξουμε το χώρο. Τότε δεν ήταν περιφραγμένος ο χώρος, ούτε υπήρχε καμία μια απόφαση που να μην επιτρέπεται να πάει κάποιος. Και επειδή το είπαμε κάτω, με πήραν τηλέφωνο από την εφορία αρχαιοτήτων, με πήραν από το γραφείο του εισαγγελέως και άκουσαν. Την ημέρα της Παναγίας, 15 Αυγούστου, με πήραν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είδες που δουλεύουν οι άνθρωποι και τις αργίες, τι μου λες τώρα? Και να μην πάτε, απαγορεύετε, θα πάτε φυλακή και δεν σας επιτρέπετε. Κυρία μου, της λέω, έχετε εντολή από ποιον? Από τον Υπουργό? Δεν μου έλεγε. Από ποιον έχετε εντολή που μου τα λέτε αυτά? Από την εφορία. Εκεί ήταν, εντάξει, ωραία. Δεν θα με φυλακίσετε. Γιατί εγώ την ομιλία σε αυτούς που θα έρθουν να την κάνουμε στον δρόμο. Απαγορεύεται με στον δρόμο να κάνω. Απαγορεύεται να μιλάω στον δρόμο. Ερχόμαστε εδώ καμιά 60 άνθρωποι με τα αυτοκίνητά μας και τα λοιπά. Εδώ σε αυτόν τον χώρο. Και την ώρα που πάω να μιλήσω, έρχεται μια κοπέλα, ήταν φύλακα στο μουσείο εδώ του Βορείου Ιθάκης, και μου λέει: σε ζητάει ο κύριος Βασιλάκης. Ο κύριος Βασιλάκης τότε ήταν έφορος αρχαιοτήτος. Και μου λέει: λέω του γιου μου του Γιάννη, πάρε το βίντεο. Απαγορεύεται να πας Αρσένη να μιλήσεις. Δεν πάω να μιλήσω, δεν μπαίνω μέσα. Στον δρόμο θα μου απαγορεύσεις? Να φύγεις από τον δρόμο. Να μου στείλεις την αστυνομία, του λέω, να με βγάλει από τον δρόμο. Και βέβαια, τι να κάνει, να με βγάλει από τον δρόμο. Και εν πάση περιπτώσει έγινε, τους είπα τι ακριβώς συμβαίνει, δεν μπήκα μέσα. Αλλά μετά την ομιλία, όλοι όσοι ήταν ανέβηκαν υπάνω. Λοιπόν, πρέπει να φεύγουμε, γιατί σιγά σιγά βλέπεις έχουν κάνει και τα αυτοκίνητα που έρχονται εδώ πέρα σειρά. Οι καημένοι πρέπει να πάνε να στρίψουν, να δω τι θα κάνουν, τι θα δουν κλπ. Να στρίψουν που είναι, Γιώργο. Δεν υπάρχει ένα. Δεν φτιάξανε τώρα 10 χρόνια που έχει. Μια ισοχή, ας πούμε. Να μπορεί να γυρίσει ένα μικρό βαν, να έρθει ένα τουριστικό με 10 ανθρώπους. Ενώ υπάρχουν οι δυνατότητες. Είναι δημόσια τα κτήματα όλα? Όχι όλα, αυτό είναι δημόσιο και μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ένα κομμάτι για να το κάνουν. Ένα πάρκινγκ απλό, ας πούμε, γιατί κοίτα τι γίνεται. Μπορούσαν να συνοηθούν με έναν ιδιώτη και να τους δώσει ένα χωράφι, έστω προσωρινά, μέχρι να δουν τι θα γίνει. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Ειλικρινά κάνω έκκληση σε κάθε πνευματικό άνθρωπο, όχι μόνο της Ελλάδος και σε όλο τον κόσμο, να διαμαρτυρηθεί για αυτή την κατάσταση. Αυτά από την Ιθάκη.